Άλλο αυτό. Τι είναι, τι, πες μου την άποψή σου. Κοίταξε, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα πρώτη είδηση να είναι Μαυρικίου Μαυρικίου. Από τη στιγμή που γίνεται πόλεμο, γίνονται τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ναι. Και ασχολούνται όμως όλοι με το πρώτη είδηση. Πρώτη μούρη. Δυστυχώς είναι. Γιατί σε χαλάει αυτό, Ευρώ. Πάτος. Κοίταξε. Μαυρικίος μας. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σαν εγώ, δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε, αν έχω κάποια σχέση ή θα παντρευτώ ή οτιδήποτε. Ενώ δεν θέλω, δεν μπορώ να το κάνω είδηση. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση αυτό. Να σου πω κάτι. Και όμως η πρώτη ερώτηση που σου κάναμε εμείς, άσχετα αν ήταν ήδη χιούμορ, ήταν αυτή. Ναι, αλλά δεν απάντησα για τους ευνόητους λόγους, γιατί για μένα δεν είναι είδηση να λες ότι θα παντρευτώ ή θα είμαι σε σχέση και θα κάνω αυτό το τάδε, θα πάμε να αγοράσουμε αυτά τα ρούχα και παίζω πιάνο, με βλέπετε, κάνω αυτό. Αυτό όμως, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Γιατί πολλοί το έχουν κατακρίνει για το συγκεκριμένο και ίσως να έχει φτάσει λίγο στην υπερβολή. Όμως νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο το θέμα των δημοσιογράφων και όλο αυτό που ασχολούνται. Ναι. Τα κουτσομπολίστικα έτσι λίγο πιο πολύ. Εντάξει, με πουλάνε και όλα σε όλα αυτά. Ναι, έχει χαβαλέ, έχει χαβαλέ ιστορία. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω. Έχει αντίδραση ιστορία. Εντάξει. Επειδή δεν γνωρίζω. Το ξέρεις δηλαδή. Όχι, δεν το ξέρω. Α, νόμιζα επειδή η ερώτηση που έκανες κατευθείαν για το Μαυρίκιο τη σχέση τέτοιο, λέω πώς τον ξέρεις. Όχι, όχι, απλά. Και... επειδή και ο Εύρος είναι νέο παιδί, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Λέω πώς αντιμετωπίζει ένα συνομιλικό του, ξέρω εγώ αυτό. Ναι. Και το θέμα είναι και κλειδαρότρι παρέση με Μαυρίκιε. Είναι αυτό το πικάντικο. Ξέρεις, αυτό το πικάντικο η πρώτη φορά, το κλάμα, ο πόνος, το ναζί, δε, τράβηξε. Δούλεψε. Και συνεχίζει, ας πούμε, πάει ένα μήνα αυτό, πάει, δε. Εγώ το βλέπω λίγο λυπηρό το ότι, εντάξει, τώρα είμαστε απέναντι σε ένα πόλεμο. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Και τώρα ασχολούμαστε, ναι, να σου πω, φίλε, από τη μια μπορεί να καταλάβω ότι υπάρχει αυτή η πλάκα, αλλά εντάξει, κάπου πρέπει να σταματά και να... Νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει ένα όριο δηλαδή. Ναι. Σίγουρα πρέπει να μπαίνει ένα όριο, βέβαια και εμείς κάνουμε ψυχαγωγία και θα μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, ότι από τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό συνεχίζουμε τη δημοσιογραφία.